Με την ευλογία της Εκκλησίας, θέλω να πω ότι ως άνθρωπος της ηλεκτρονικής εποχής και των ηλεκτρονικών μέσων τόσα χρόνια, θα κάνω copy-paste τις προσφωνήσεις για να γλιτώσω χρόνο. Απλά και μόνο θα ήθελα όμως, και πάλι με την ευλογία της Εκκλησίας, να κάνω δύο ειδικές προσφωνήσεις, γιατί αν δεν υπήρχαν οι κοινότητες, δεν θα είχαμε Ελλάδα. Εκεί όπου παλεύουν με τα προεδρία τους. Και αυτό ισχύει για όλο τον κόσμο, και πόσο μάλλον σε δύσκολες περιοχές όπως είναι η Αίγυπτος, η Κωνσταντινούπολη και όχι μόνο. Άρα, κύριε Πρόεδρε της κοινότητας Καΐρου, κύριε Πρόεδρε της κοινότητας Αλεξανδρίας, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία που μου δίνετε να απευθυνθώ σε ένα οικείο κοινό με την ευκαιρία της προβολής της ταινίας «Μικρού μήκους με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον». Όπως γνωρίζετε, οι ελληνικές κοινότητες Αλεξανδρίας και Καΐρου, μια ο ένας, μια ο άλλος, θα προτάσετε, υπήρξαν από τις πρώτες παρικιακές οργανωτικές δομές του απόδημου ελληνισμού σε όλο τον κόσμο, για να μην πω ότι η Αλεξάνδρεια ειδικότερα φέρει και το όνομα ενός ανθρώπου που σκόρπισε στο διάβα του τον πολιτισμό, τον Μέγα Αλέξανδρο, αναφέρομαι. Και όλα αυτά σε μια φίλη και γειτονική χώρα, τη χώρα του Νείλου, όπου οι δεσμοί Ελλήνων και Αιγυπτίων όχι μόνο σφυλατήθηκαν στο διάβα χιλιετερίδων, αλλά συνέβαλαν ώστε να σημειωθεί και ανάπτυξη στον οικονομικό, πολιτιστικό και πνευματικό τομέα, η οποία κορυφώθηκε με πολλούς τρόπους στον 20ο αιώνα. Και αν στην πορεία φάνηκε να φθήνουν και να χαλαρώνουν οι δεσμοί αυτοί λόγω των ευρύτερων γνωστών τελευταίων γεωπολιτικών αλλαγών, αποδείχθηκε ιστορικά ότι άντεξαν στον χρόνο. Έχουμε τη βούληση και έχουμε την πίστη σε ένα καλύτερο μέλλον για τη συνεργασία των δύο χωρών και των δύο λαών και πρέπει να σας πω ότι πραγματικά αυτά τα πολύ τελευταία χρόνια οι σχέσεις των δύο χωρών Ελλάδας και Αιγύπτου βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό σημείο ποτέ. Θα έλεγα σε ένα σημείο που αγγίζει την τελειότητα και με τη βοήθεια μιας ενδιάμεσης αδελφής, μάνας αδελφής χώρας για μας την Κύπρο. Τα κοινά στοιχεία των πολιτισμών μας ας γίνουν αφετηρία και μελλοντικές κοινές δράσεις πολιτισμού, κυρίως από και για την νεολαία, την οποία πρέπει να τη στηρίξουμε σε παγκόσμιο ομογενειακό επίπεδο, με την χρήση της ελληνικής γλώσσας, θα το πω για πολλές φορές αυτό, η γλώσσα και η εκκλησία είναι οι δύο πυλώνες που δένουν την ομογένεια με την μητέρα πατρίδα. Το μνημόνιο συνεργασίας το οποίο θα υπογραφεί σε αυτή τη σημερινή εκδήλωση μπορεί να αποτελέσει το οργανωτικό πλαίσιο που θα στηρίξει κοινές δράσεις πολιτισμού έτσι ώστε να παραμείνει ζωντανή η σχέση αλληλοεπίδρασης μεταξύ των δύο πολιτισμών και να νοηματοδοτείται διαρκώς η σταθερή μας και κοινή πολιτική θέση υπέρ της συνεννόησης και της ειρηνικής συνύπαρξης στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Κλείνω λέγοντας ότι εύχομαι αυτό το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και των ελληνικών κοινοτήτων Καΐρου Αλεξανδρίας, Αλεξανδρίας Καΐρου να καρποφορήσει πολιτιστικές δράσεις που θα δυναμώσουν ακόμα περισσότερο τις άριστες και αμοιβαία υποφελείς σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου, δύο χωρών που έχουν την θάλασσα της Μεσογείου ως κοινό παρονομαστή πολιτισμού και ως κοινό πυλώνα μιας εξωτερικής πολιτικής για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά ως υφυπουργός απόδημου την Γενική Γραμματεία για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία και θα ήθελα επίσης και να καλωσορίσω έναν ομογενή, έναν Αιγυπτιώτη στην Ειδική Γραμματεία ενός πολύ σημαντικού τομέα, ένας φίλος ο οποίος ξέρω ότι θα κάνει πολλά και για το θέμα της Αιγύπτου και για την ομογένεια γενικότερα. Κύριε Πρόεδρε, σεβασμιότατε, την ευλογία σας, σας ευχαριστώ πολύ.